Γεια σας. Γιώργο μου, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Έλλη, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, πώς είστε? Μια χαρά, χαίρομαι που σε βλέπω και από ό,τι βλέπω και διαβάζω, πας για κοκτέιλάκια. Ναι. Ωραία. Έλλη, άκου να δεις. Για ένα περίεργο λόγο, εγώ θα συμφωνήσω στο σχόλιο της τσάντας. Okay. Γενικότερα, δεν είμαι ιδιαίτερα φαν του χρυσού. Επίσης, με μπερδεύει πολύ ο συνδυασμός που έχεις επιλέξει, που έχεις βάλει ένα κόσμο στην κοιλιά σου, ένα κόσμο στο λαιμό. Και η χρωματική παλέτα που έχεις επιλέξει και σπάς αυτή την, ας πούμε, έτσι γίνει μονοτονία, ναι, του μοβ πάνω κάτω. Δηλαδή, θα προτιμούσα να φύγει αυτό που φοράς στην κοιλιά, να μην υπάρχει καθόλου. Α. Να κρατήσεις το πάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά για κάποιο λόγο μου κλωτσάει το μοβ. Επίσης, τα παπούτσια θα μπορούσα να τα δω μόνα τους. Δεν θα ήθελα να δω κι άλλο μοβ. Α, δεν σ' αρέσει η απόχρωση δηλαδή? Δεν θέλω, τώρα με μπερδεύει αυτή η εικόνα που βλέπω. Με μπερδεύει και παίρνει στοιχεία από το κεντρικό θέμα που, ναι, θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό και είναι αρκετά καλή η προσπάθεια και με οδηγεί κάπου αλλού. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα τι σημαίνουν βαθμολογικά αυτά που είπε ο Γιώργος. Για να δούμε. Βουαλά. Τέλειο. Να είσαι καλά. Ένα πάρα πολύ. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Που λέει ο λόγος. Δεν το λέει ο λόγος, το λέω εγώ. Στέλιο! Το λέει ο Γιώργος. Δεν το λέει ο λόγος, το λέει ο Γιώργος. Ναι. Στέλιο μου. Έλλη. Γεια σας. Καλώς ήρθες κι εσύ, επίσημα. Λοιπόν, κοίταξε, έχεις επιλέξει κάποια κομμάτια τα οποία είναι όλα ωραία. Μόνα τους. Okay. Τι θέλω να πω. Η φούστα αυτή, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία φούστα και είναι ότι πρέπει για την εποχή. Όμως έχει ένα τέτοιο μήκος που δεν ταιριάζει καθόλου με αυτά τα παπούτσια. Δηλαδή, αυτό το μήκος θέλει ή μποτάκι, ιδανικά, ή τελείως flat, ή ένα παπούτσι τύπου τσόκαρο, ή μια παντόφλα, ή κάτι που να την κάνει λίγο πιο cool. Αυτό είναι και μεσαίο τακούνι και σατέν, δεν είναι αυτό? Όχι, είναι πλεκτό. Ναι, από σατέν υλικό? Όχι, από ξύλινο. 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 Σάθινο. Σάθινο, συγγνώμη, okay, μπερδεύτηκα. Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσουν τα παπούτσια. Εντάξει. Και σίγουρα δεν ταιριάζουν σαν στυλ με αυτό το μήκος. Τώρα, μετά, συμφωνώ με τα κοσμήματα, είναι πάρα πολλά και στη μέση και στο λαιμό. Θα κρατούσα τα ρούχα όπως τα έχεις φορέσει με τη ζακέτα κανονικά. Για βάλτε λίγο κανονικά τη ζακέτα αυτή. Είναι πιο ωραίο έτσι το ρούχο. Αλλιώς είναι πάρα πολύ γυμνό το πάνω για μια τέτοια φούστα. Φαίνεται λίγο περίεργο. Κοίταξε, είναι και πολύ απλό look. Θα μπορούσε κάτι καλύτερο. Βάλω. Αυτό είναι το μια χαρά. Έχεις να ζήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πάρουμε τα πράγματα έτσι πιο ψύχρεμα. Έλενα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Έλλη, έχουμε μία τάση, κάτι να γίνεται στο λαιμό. Και στο bootcamp και στο μαρτύριο, ναι, που, ναι, που δεν μου άρεσε πολύ. Και θα ξεκινήσω από το λαιμό σου και πάλι, να σου πω ότι αυτό το κολλιέ που έχεις επιλέξει δεν σου αρμόζει σαν προσωπικότητα καθόλου. Mm-hmm. Τώρα, αυτό στη μέση σου είναι ζώνη, δεν είναι? Ναι, εγώ το έχω κάνει αλυσίδα. Εσύ το έχεις κάνει αλυσίδα, φαίνεται, γιατί βγαίνει λίγο... Γιατί αν ήταν χωρίς την αγκράφα του, ίσως να έχει και ένα ενδιαφέρον αν έλειπε τελείως το ναι, κολλιέ σου. Αρχικά το είχα βάλει ανάποδα, αλλά δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει. Ναι, κάπως το έχω πιάσει με μια έννοια. Αν αυτή η αλυσίδα. Ναι. Sorry, Όχι προς Θεού. Αν αυτή η αλυσίδα ήταν. Ναι. Ήτανε, βλέπαμε μόνο το λεπτό του. Έτσι το είχα στην αρχή. Ναι, και χωρίς το κολλιέ και χωρίς τη χρυσή τσάντα ενδεχομένως, θα ήταν για μένα πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα έκανες ένα πίσω μπροστά, οπότε ούτως ή άλλως το έχεις επιλέξει. Μου αρέσει πάρα πολύ το look σου γενικότερα. Ευχαριστώ. Δηλαδή, εγώ για αυτές τις φούστες τρελαίνομαι. Σίγουρα θα την έβαζα με sneakers, 100%. Ναι. Και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό που έχεις επιλέξει στο top. Νομίζω ότι θα σε κοιτούσα και θα έλεγα τι ώρα που περνάνε αυτά τα δύο κορίτσια και πίνουν τα ποτάκια τους. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, θα σου βάλω 3, γιατί αυτή η απλότητα έτσι κάπως με εκφράζει σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυνατή.
Καλά, αυτό να μην σας ματιάσω, είστε καταπληκτικοί, ε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελική βαθμολογία τώρα της Έλλης, που είναι 8,7. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.